Χαίρετε. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε, ο Ολυμπιακός έπαιξε άσχημα αυτήν την εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός και αυτός άσχημα έπαιξε, αλλά πήγε καλά. Οπότε σε κάθε περίπτωση θέλω να σας κάνω ένα θέμα, να ξεχάσουμε λίγο τα των ελληνικών ομάδων που ξεκινήσαν ως εκ των φαβορί. Θυμίζω ότι στο preview της Ευρωλίγκα που είχαμε κάνει με τους Bold Brothers, τον Σπύρο Καβαλιαράτο και τον Χάρη Σταύρου, μας είχανε ως ελληνικές ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, τρίτη τον Παναθηναϊκό και τέταρτη τον Ολυμπιακό στις προβλέψεις και στα στοιχήματα, τα οποία δεν παρακολουθώ πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων, έτσι όπως πάει ο Γιώργος, ο φίλος μας από το Pick and Bet, παίζει να βάζω και εγώ κανένα 5 ευρώ την εβδομάδα. Λοιπόν, να εξηγήσω λοιπόν τι θέλω. Θέλω να κάνω ένα θέμα το οποίο θα είναι λίγο διαφορετικό, θα είναι σαφώς, θα μπλέκει λίγο και το ελληνικό μπάσκετ μέσα, αλλά θέλω να σας μιλήσω για ένα τεράστιο ταλέντο, ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Πιθανότατα μερικοί δεν το ξέρετε, γιατί έχετε δικαίωμα προφανώς να βλέπετε Ευρωλίγκα ή οτιδήποτε, αλλά να μην βλέπετε άλλα πράγματα. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, να εξηγήσω μερικά πράγματα και να μάθουμε μαζί ένα παιδί το οποίο θεωρείται διαμάντι και σίγουρο για την επιτυχία του στο NBA. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εδώ είμαστε, Μυρωδιάς Πυριάρας. Προφανώς ξέρετε τι να κάνετε, Court Seat Podcast πάντα μαζί σας. Θέλω να κάνετε τα like σας, τα subscribe σας, καμπάνες, κουδούνια κτλ. Και πάμε. Αυτό το παιδί θα γίνει καλύτερο από το Βασίλη Σπανούλη. Και ξέρω τι λέω. Αυτό το είπε ο Μίσης Χωραζνάτοβιτς. Πιθανότατα όσοι παρακολουθείτε το κανάλι μας, ξέρετε όλοι ποιος είναι ο Μίσης Χωραζνάτοβιτς. Για τους λίγους που ίσως δεν το ξέρουν, είναι ο μάνατζερ του Σπανούλη, είναι ο μάνατζερ πάρα πολλών παιχτών, είναι ένας παίκτης, είναι ένας μάνατζερ ο οποίος πιστεύω είναι ο καλύτερος μπασκετικός μάνατζερ στην Ευρώπη. Ένας άνθρωπος πανέξυπνος, ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται 2-3 βήματα μπροστά, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πράγματα τα οποία οι άλλοι θα σκεφτούν να κάνουν μετά από μερικούς μήνες ή μετά από μερικά χρόνια. Έχει χτίσει μια αυτοκρατορία και έχει καταφέρει να κάνει προφανώς έτσι το καλύτερο όνομα στην πιάτσα, το πούμε έτσι. Ιδιόρυθμος, Σέρβος είναι, πολλοί τον φωνάζουν Νονό, όχι επειδή έχει μπλέξει σε κάποια εγκληματική δραστηριότητα, τουλάχιστον που να ξέρω εγώ για να λέμε την αλήθεια, αλλά ο άνθρωπος είναι ξεκάθαρα αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα, παρασκηνιακά τουλάχιστον, για πολλές ομάδες και για πολλούς παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ και όχι μόνο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θέλω να σας πω το εξής. Ο παίκτης αυτός, ο οποίος αναφέρεται από τον Μίσης Χωραζνάτοβιτς, είναι ο Νίκολα Τόπιτς. Τι εστί Νίκολα Τόπιτς. Θέλω να σας πάω μερικά χρόνια πίσω και να σας μιλήσω πρώτα για τον μπαμπά Τόπιτς, τον Μιλένκο Τόπιτς. Οι παλιότεροι ίσως τον ξέρετε. Ο Μιλένκο Τόπιτς έκανε μια φιλότιμη καριέρα, πέρασε ελάχιστα και από την Ελλάδα, έπαιξε στο τέλος της καριέρας, στο Ρέθυμνο, τη χρονιά 2007-2008. Δεν έχω βρει φωτογραφία για το συγκεκριμένο πέρασμά του, αλλά ήταν παίκτης ο οποίος πήγε στην Εθνική Ιουγκοσλαβίας, έπαιξε αρκετά εκεί και ήταν από τους βασικούς προτεργάτες για το χρυσό της Ιουγκοσλαβίας, Σερβίας τέλος πάντων, το 98 στο Μουντομπάσκετ της Αθήνας που μας κερδίσανε στον ημιτελικό κλπ. Κλπ. Τα θυμάστε αυτά. Η ομάδα τότε δεν είχε μερικά μεγάλα ονόματα, βλέπε Ντίβατς, βλέπε Ντανίλοβιτς, αλλά γι' αυτό ξεπεταγότανε ως μικρή ή τέλος πάντων πλέον αναγνωρισμένα καλοί παίχτες, ο Ποντίρογκα, ο Ρέμπρατσα, ο Τομάσεβιτς, ο Ντρόπνιακ,
ο Μπράντοβιτς ο προπονητής τώρα της Μονακό και με προπονητή το Ζότς, η ομάδα αυτή κατέκτησε το χρυσό. Ένας από αυτούς που ήταν στην ομάδα και έπαιξε καθοριστικό ρόλο ήταν ο Μιλένκο Τόπιτς, ένας power forward ο οποίος σούταρε πολύ συχνά, αν θυμάστε, γωνιακά τρίποντα. Ήταν πολύ καλό στα γωνιακά τρίποντα ο Μιλένκο Τόπιτς. Έτσι, ένας αρκετά μοντέρνος stretch four, ας το πούμε έτσι, για την εποχή του. Αυτός ο άνθρωπος, ένας έξυπνος άνθρωπος και ένας παίκτης ο οποίος έκανε καριέρα έτσι πάρα πολύ σταθερή, χωρίς καμπανεβάσματα, χωρίς side stories που λέμε, δηλαδή να έχει μπλεξίματα με γκομενικά, με ναρκωτικά, με άλλα πράγματα που μπορεί να κάνουν άλλοι παίκτες και να τους καταστρέφουν την καριέρα, έκανε ένα παιδί το 2005, το οποίο λέγεται Νίκολα Τόπιτς. Ο Νίκολα Τόπιτς είναι γέννημα θρέμα, ας το πούμε έτσι, του Ερυθρού Αστέρα. Τον κατάλαβαν αμέσως ότι είναι ένα παιδί απίστευτα ταλαντούχο. Στα next gen tournaments που λένε, που παίζουν οι πιτσιρικάδες, κάνει πράγματα τα οποία τα έκανε ο Ντόντσιτς σε πολύ μεγαλύτερα παιδιά. Και ουσιαστικά από τα 14, 15, 16 του φαίνεται ότι θα γίνει superstar του ευρωπαϊκού μπάσκετ με συνεχόμενα MVP σε διοργανώσεις μικρών και με τις εθνικές και με τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτό το παιδί τόλμησε, ας το πούμε έτσι, να πει ο Ρασνάτοβιτς ότι θα γίνει καλύτερο από το Σπανούλι. Γιατί, του είπαν οι δημοσιογράφοι, πώς μπορείτε να το λέτε αυτό, μπορεί να το πιστεύετε, αλλά δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλο βάρος για το παιδί. Και τότε είπε ότι όχι, δεν είναι κανένα μεγάλο βάρος, γιατί ξέρω και τον πατέρα του παιδιού και το παιδί το ίδιο. Είναι απόλυτα προσγειωμένοι, δεν θα τους κουνήσει κανείς και αυτό το παιδί θα κάνει την καριέρα που πρέπει να κάνει, Θεός φυλάξει, μην έχει τραυματισμούς μόνο. Λοιπόν, για να δούμε ακριβώς πού βρίσκεται το παιδί αυτό. Είναι 18 ετών πρώτα απ' όλα, είναι γεννημένο το 2005 όπως είπαμε. Και είναι αυτή τη στιγμή στη Μέγκα. Η Μέγκα είναι ομάδα ιδιοκτησίας του Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Είναι παίχτης στο Ερυθρό Αστέρα ακόμα, αλλά δόθηκε δανεικός για να παίξει πολύ. Και όταν παίζει πολύ, γίνεται καλύτερος παίχτης προφανώς, όχι σε τίποτα Α2 Σερβίας κλπ, αλλά στη Μέγκα, η οποία είναι ουσιαστικά η τρίτη δύναμη στη χώρα, πίσω από τον Ερυθρό και την Παρτίζαν. Τι γίνεται τώρα? Το παιδί αυτό όχι μόνο παίζει στα 18 του βασικό στη Μέγκα, αλλά είναι εξαιρετικός. Την Παρτίζαν την κέρδισε, μόνος του σχεδόν. Τον Ερυθρό Αστέρα πήγε να τον κερδίσει, αλλά έχασε τελευταία στιγμή. Σε όλα αυτά τα μάτς που λέω, το 18χρονο παιδί βάζει 25, 30 πόντους, 20 πόντους, 10 assist, 8 rebound, 7 κτλ. Είναι ένα παιδί ορχήστρα. Η Μέγκα γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία είναι νέα και έχει πιτσιρικάδες, αλλά αυτό δεν τους πτωεί, γιατί απλούστατα έτσι είναι συνηθισμένη και έτσι έχει φτιάξει επίτηδες την ομάδα ο Μίσκο για να βγάζει τα ταλέντα που έχει βγάλει κατά καιρούς. Βλέπε Γιώκητς, βλέπε Μίτσις, βλέπε Λουβάβου Καβαρό, γιατί παίρνει και ξένους, δεν παίρνει μόνο Σέρβους. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για ένα παιδί το οποίο τα έχει όλα. Το τρίποντό του μπορείς να το περιμένεις και να μην το περιμένεις. Όπως και να έχει, θα μπει. Έχει πάρα πολύ παρόμοια κίνηση και στο δίποντο που στέκεται και σουτάρει κατευθείαν από το πουθενά. Έχει πάρα πολύ παρόμοια κίνηση, μιλάμε πάντα για το Σπανούλι, έτσι. Μιλάμε για την διαφοροποίηση ή την ομοιότητα του Σπανούλι με τον Τόπιτς. Γιατί αυτό είναι και το θέμα ουσιαστικά που έθεσε στο τραπέζι ο Ρασνάτοβιτς. Αυτό που λένε οι Σέρβοι πρόντορ, δηλαδή η διείσδυση. Η διείσδυση είναι κάτι το απίστευτο για αυτό το παιδί. Σε περνάει με όλους τους τρόπους, και με το αριστερό και με το δεξί, και αφήνει την μπάλα στο καλάθι σαν να μην έχει γίνει τίποτα, σαν να μην είναι απέναντί του ή δίπλα του μια γκαμίλα που λέω και εγώ, 2-10 ας πούμε, η οποία μπορεί να σε ταπώσει κάθε ώρα και λεπτό. Αλλά δεν το ταπώνε, δεν μπορούνε. Γιατί το παιδί είναι ένα βήμα μπροστά από όλους. Τι θέλω να πω εδώ τώρα? Να πάμε στο εξής. Προφανώς μιλάμε για ένα τεράστιο ταλέντο. Προφανώς τα ταλέντα αυτά πάνε στο NBA γρήγορα. Λένε ότι θα γίνει draft το 24-25. Οι πληροφορίες που μάζεψα από εδώ, από Σερβία, λένε ότι μάλλον το 25, για να γίνει 20 ετών, να έχει κάποια μάτσα όπως και να έχει, να πάει στον Αστέρα του χρόνου ή ακόμα και το Γενάρη,
και να έχει ουσιαστικά περισσότερα μάτς στα πόδια του, που λέμε. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία ίσως είναι ότι ένας τέτοιος παίχτης δυστυχώς δεν μπορεί να απασχολήσει τις ελληνικές ομάδες. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω ένα νέο Τεόντοσιτς, ένα νέο Σπανούλη στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ποτέ δεν θα γίνει. Οπότε να μην σας δίνω ψεύτικες ελπίδες ή απροσδιόριστα έτσι μια αίσθηση χαράς ότι αυτό το παιδί θα μπορούσε να έρθει στον Ολυμπιακό. Γιατί δεν το βλέπω να κάθεται πολύ καιρό στην Ευρώπη, απλούστατα. Ο Διάβλος Ερυθρός Αστέρας, Μίσκο, Ολυμπιακός, από την περίπτωση Πετρούσεφ και όχι μόνο, υπάρχει και είναι αδιαφυσβήτητος και ορθάνυχτος. Αλλά, αφενός, γιατί να τον αφήσει ο Αστέρας εφόσον έχει πολυετές συμβόλαιο να έρθει στον Ολυμπιακό, παράδειγμα, ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, και αφετέρου, γιατί το παιδί αυτό να πάει στον Ολυμπιακό και στον κάθε Ολυμπιακό και να μην πάει στο NBA να δοκιμάσει. Ξαναλέω, μιλάμε για ένα σκύλο, έναν άνθρωπο ο οποίος, αν και είναι 18 χρόνια, έχει πίσω του πολύ στέρεες βάσεις από πατέρα, από μάνατζερ, από οικογένεια και έχει το μυαλό του απολύτως στο κεφάλι μέσα. Οπότε δεν πρόκειται για ένα παιδί το οποίο θα πάει, θα απογοητευτεί, θα πει παίζω, δεν παίζω, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, φεύγω, δεν φεύγω. Αυτά τα διλήμματα στο κεφάλι του τα έχει ξεπεράσει. Το θέμα είναι να τον χαρούμε, να σας τον βάλω και εγώ στο χάρτη, ας το πούμε έτσι, για όσους δεν τον ξέρετε και να τον παρακολουθήσετε, γιατί δεν σας κρύβω ότι μετά από τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αριθμητικά, οι περισσότεροι αγώνες φέτος που έχω δει είναι της Μέγκα, στην Αδριατική Λίγα, έτσι. Το παιδί είναι απλά απόλαυση. Είναι απόλαυση. Δεν γίνεται ένα 18χρονο να παίζει με απολύτως τεράστια αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, ξέρει ακριβώς που βρίσκονται οι συμπαίχτες του, ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, λάθη κάνει σπάνια και ουσιαστικά είναι ένας τριαντάρης σε σώμα 18χρονου με φατσούλα τελείως baby face, παιδική, που λες αυτό είναι 15 χρονών, ρε. Τι δουλειά έχει εδώ πέρα με τους μεγάλους. Κι όμως αυτά όλα που σας λέω θα τα δείτε και μόνοι σας και ουσιαστικά θα είναι η κατάσταση ακριβώς όπως σας λέω με ένα παιδί το οποίο πιστεύω θα κάνει παπάδες. Ελπίζω στην Ευρωλίγκα 2-3 χρόνια ακόμα, γιατί όχι και σαν Ολυμπιακό ή ένα Παναθηναϊκό, κύριος τον Ολυμπιακό που είναι δικιά μου ομάδα, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, το οποίο το θεωρώ σχεδόν αδύνατο, ξαναλέω, αλλά θα το παρακολουθούμε την υγειά του να έχει και στο NBA. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, γιατί είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι απόλυτα επικαιρότητα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γιατί να πούμε εκεί. 7-7 έχουν εκεί δύο, τέλος πάντων προχωράμε. Διαβολοβδομάδα έρχεται, βιντεάκια θα κάνουμε αρκετά πιστεύω. Ξαναλέω, καλά να είστε κι εσείς. Τα πρόσωπα που αγαπάτε να τα προσέχετε, να παίζετε μπάσκετ, να βλέπετε μπάσκετ, ακόμα και αν κάνει κρύο έξω. Βάλτε ένα σκούφο, κάτι εκεί πέρα. Προστατευτείτε, ρίξτε κανένα καλάθι. Δεν χάλασε ο κόσμος. Πρέπει να ακούγεται, να σκάει η ρημάδα. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.